Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Athens Sports Hall. Βραδάκι μεγάλης Τετάρτης, 12 του Απρίλη, τελευταία αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της Evolution, τελευταία αγωνιστική στη regular season. Μάτς αδιάφορο βαθμολογικά ανάμεσα στα Τσουβάλια και τους Raiders, δύο ομάδες που ισοβαθμούν. Ρεκόρ 11-10 για αμφότερες. Όποιος κερδίσει τερματίζει στην πέμπτη θέση ουσιαστικά. Το κατόφλι της προνομίουχου τετράδας που θα συνεχίσει στη φάση των 16 των play-off. Καμία από τις δύο ομάδες δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Είχαν τα φόντα και οι δύο. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τα Τσουβάλια. Στην πρώτη ευκαιρία θα δούμε και πεντάδες. Ο Ανδρικόπουλος σε ένα shoot μέσης απόστασης. Αστοχή, rebound από τον Παύλο Κορέ. Τώρα ο Πατσουράκης αστοχή στο πρώτο τρίποντο του αγώνα. Λοιπόν, για τους τυπικά λιβεδούχους, για τα Τσουβάλια, με το 5 Ράπτης, με το 7 Κυριακίδης, με το 10 Κοτσιλίνης, με το 8 Ανδρικόπουλος και με το νούμερο 11 ο Βάιος Καλύβας. Καλάθι, 3 πόντων, Παύλος Κορές, 0-3. Τα αδέρφια Κορέ λοιπόν, ο Πατσουράκης, ο Δόβας και ο Κοντζακουλάκης ο Μάριος. Στην αρχική πεντάδα των Raptors. Σκοράρει σε δεύτερο χρόνο ο Ράπτης, το πρώτο καλάθι για τα Τσουβάλια απόψε, 2-3. Στο πρώτο λεπτό, Δόβας για 3, κίνδυνος θάνατος. 2-6 από τον Μάριο που δεν αστείευεται. Πίσω από τη γραμμή των 6-75, 5-10 είχε στο τελευταίο μάτι της ομάδας του. Και αυτή δεν είναι καν μία από τις καλές του επιδόσεις. Τον έχουμε δει να βάζει και αρκετά περισσότερα. Εδώ τώρα η μπάλα θα φύγει από τα δικά του χέρια. Ο Δόβας, ο οποίος στην εμφατική νίκη των Raptors κόντρα στους Μυρμηδόνες έβαλε 32 πόντους, παρακαλώ, πετυχαίνοντας παράλληλα και double-double με 11 rebound, 3 assist, 2 κλεψίματα, 3-6 βολές, 7-12 δίποντα και 5-10 τρίποντα. Το 2-6 παραμένει κατά την άστοχη επίθεση των Τσουβαλιών. Δόβας για 3 από τη γωνία, αυτή τη φορά δεν μπαίνει. Ανανεώνει όμως ο Βαγγέλης ο Κορές. Στη συνέχεια γίνεται το λάθος. Ανδρικόπουλος, Ράπτης, φρένο και οργανωμένη επίθεση. Κόψιμο όμως του Κυριακίδη, πάρα λίγο. Ανανεώνει ξανά ο Ράπτης. Ανδρικόπουλος. Κοτσιλίνης αμαρκάριστος, το βάλε για 2. 4-6 από τον Θοδωρή. Υπάρχει μια εντυπωσιακή σύμπτωση στα δύο τελευταία παιχνίδια για τις δύο ομάδες. Κέρδισαν αμφότερες με 82-65, ακριβώς το ίδιο σκορ. Τα μεν Τσουβάλια νίκησαν τους Bulldogs σε ένα μάτς που έπιασαν απίστευτη απόδοση, αποδεικνύοντας ίσως και ότι αδείξαν τον εαυτό τους φέτος. Μιλάμε για ασύλληπτα ποσοστά, 50% στο τρίποντο, 60% στο δίποντο, κάτι τέτοια. Νέο καλάθι από τον Ράπτη μετά την ωραία πάσα του Βάιο Καλύβα. Διαφορά πέφτει στους 2, 6-8. Παύλος Κορές τώρα. Για τον Δόβα η προσποίηση καλή. Πάσα στον Κοντζακουλάκη, τρίποντο άστοχο, rebound αμυντικό. Ανδρικόπουλος. Άλλη μια είδηση είναι το γεγονός ότι τα Τσουβάλια παίζουν πολύ σπάνια σε αυτό το γήπεδο. Αυτό συζητούσαμε και με τον πρόεδρο Κυριακίδη λίγο πριν το τζάμπολ. Να παίξουν από πέρσι, από ένα μάτς με τους Young Bowlers. Επειδή ήταν και φέτος στον ίδιο όμιλο με τα Τσουβάλια, ήταν και πέρσι. Πρέπει να ήταν και πέρσι. Δόβας. Κορές. Παίζει τα πόδια τον Κοτσιλίνη, τον πήγε κοντά στο καλάθι και τον νίκησε για το 6-10. Καλή εμφάνιση και από τον Βαγγέλη Κορέ την περασμένη αγωνιστική, ως συνήθως. Φλέρταρε με το triple-double, είχε 18 πόντους, 7 rebound, 7 assist και 5 κλεψίματα.
γέμισε τη στατιστική. Καλύβας για δύο, αυτό είναι πέναλτι. 8-10. Έχουν βρει καλό ρυθμό οι δύο ομάδες στο πρώτο τετράλεπτο. Δόβας, δεν πρέπει να τον αφήνουν. Θα το πληρώσουν. 8-13, δεύτερο απόψινο. Ανδρικόπουλος. Ενασμένον με τον Κορέ, Καλύβας. 12 λεπτά ακόμα, παίρνει ο Ράπτης, δίνει στον Κυριακίδη. Δεν παίρνει το σουτ. Πάνω του Κορέ. Θα κατεβάσει και την μπάλα ο Βαγγελής. Ζόβας προσποιήθηκε, πήγε κοντά. Δεν κατάφερε όμως να σκοράρει ξανά. Καλάθι ο Ανδρικόπουλος, 10-13. Κοτζηλίνης, λάθος πάσα. Βλέπει ο Κορές, εύκολα. Πάσα για τον Πατσουράκη, ο Κοτζακουλάκης αστοχή. Κυριακίδη στη μακρινή για τον Ανδρικόπουλο, κόβει σαν τρέιλερ ο Ράπτης και τελειώνει όμορφα τη φάση. 12-13. Αστοχή προσπάθεια του Πατσουράκη, την μπάλα περνά εκτός από τον ίδιο. Κυριακίδης εκεί χωρίς να βλέπει και Καλύβας θα το βάλει. Ω, φασάρα. 15-13. Λοιπόν, πάμε σε time out, 3,5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, 17-13 προηγούνται τα τσουβάλια. Λοιπόν, οι δύο ομάδες επιστρέφουν σιγά σιγά. Πατσουράκης, Δόβας, Παύλος και Βαγγέλης Κορές. Και ο Παπα-Νικολάου για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Και τον Παπα-Νικολάου, τελευταία φορά που τα είπαμε, έκανε με σπουδαία πράγματα. Ο Πέτρος. Δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι είναι, νομίζω με τα Bulldogs. Στον Άγιο Νικόλαο ή στον Σπάρτακο ήταν. Είχε βρέξει τρίποντα εκείνη τη μέρα. Δόβας. Δεν μπαίνει ακόμα το τρίτο. Θα το πληρώσει το over 2,5, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο over 3,5 βγαίνει το όριο του πλέον. Ανδρικόπουλος. Καλατζής για πρώτη φορά στον αγώνα, αστοχή. Ράπτης, όχι. Ωραίες. Ματζουράκης για δύο, δεν το σκέφτηκε και πολύ. Λιμπάουν το Ράπτης.
Κι άλλο νέο πρόσωπο στην πεδάδα των Τσουβαλιών, ο Νίκος ο Μαρκόπουλος είναι με το νούμερο 3. Μαρκόπουλος, Καλατζής, Κοτσιλίνης, Ράπτης και Ανδρικόπουλος δηλαδή. Κοτσιλίνης, Καλατζής, ποστάρι τον Παπα-Νικολάου και του παίρνει φάουλ χαμηλά. Πολύ λίγα φάουλ σε αυτά τα πρώτα 7,5 λεπτά, είναι μόλις το τρίτο που σφυρίζεται. Δεύτερο για τους Raiders, ένα έχουν τα Τσουβάλια, Ράπτης, αυτό το έχει. Αλλά δεν το βάζει, παίρνει ο Κορές ξανά το rebound. Κορές, σπιτ και πάσα, Δόβας, σκοράρει. Λάθος εκεί του Ράπτη που πήγε να βοηθήσει. 17-16, πλησιάζουν στον πόντο οι φιλοξενούμενοι. Over 2,5 από το 8 λεπτό. Όχι και άσχημα. Ράπτης. Μαρκόπουλος. Εκεί έχει μισμάτς. Θα προσποιηθεί όμορφα. Αλλά θα χρειωθεί με βήματα. Σκάρτα 2 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Το 23 είναι ο Παύλος Κορές που ευστοχεί σε δίποντο. Βάζει μπροστά τους Raiders μετά από ώρα, 17-18. Κοτσιλίνης. Ωραία πάσα στο βρίσμα του Καλατζή. Φαλού χαμηλά, δείχνει ωραίτερη χαρακτηριστικά. Τρίτο ομαδικό των Raiders. Καλατζής και Ράπτης. Καλή άμυνα του Κορέ, περνά πάνω από το screen. Μαρκόπουλος άστοχος από τα 6.75. Παπα-Νικολάου, weak side. Ο Δόβας δεν βιάζεται, ο Κορές διστάζει. Και ο Βαγγέλης ξανά στον Μάριο, αλλά η πάσα δεν είναι καλή. Στον πρώτο γύρο 59-56 οι Raptors με μεγάλο τρίποντο του Κρέτσι στα 5 δευτερόλεπτα. Εγώ το είχα κάνει το μάτς και αυτό. Κάπως αλλιώς ή Άγιο Νικόλαο ή Σπάρτακο πρέπει να έχει γίνει. Μεγάλη νίκη τότε για τους Raptors. Και με αυτή τη νίκη νομίζω είχαν μπει και στην τετράδα τότε. Εναλλαγή στο προβάδισμα με καλάθι του Μαρκόπουλου. 19-18 και 48 δευτερόλεπτα ακόμα. Κορές, εκρηκτικό πρώτο βήμα. Φάλλο Μαρκόπουλος δεύτερο. Όχι προσωπικό, ομαδικό. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ ισοφαρίζει στο Φάληρο τον Ολυμπιακό. Κάνει το σκορ 1-1 στη ρεβάνς του 3-0. Ο σκορ ισόπαλος στους 19. Ο Ράπτης από τα 2,5-3 μέτρα. Παίρνει φάουλ πάνω στο σουτ. Το έχει κάνει ο Δόβας και τον στέλνει στη γραμμή για ζευγάρι. Τέταρτο πλέον ομαδικό των φιλοξενούμενων. Η λογική λέει ότι πάμε τώρα σε παιχνίδι δύο κατοχών. Θα μπει η πρώτη, 20-19. Θα μπει και η δεύτερη από τον Αλέξανδρο. 21-19, τα Τσουβάλια μπροστά. Παπα-Νικολάου. Στην πρώτη του προσπάθεια συνδέεται. 21-22, άλλο ένα τρίποντο. Τώρα 10 δεύτερα όλα για τα Τσουβάλια. Οι Raiders έχουν να δώσουν φάουλ και καλό θα ήταν να το δώσουν χαμηλά. Κοτσιλίνης, Μαρκόπουλος όπλησε, δεν απάντησε για τρεις. Πήρε ο Κορές, αλλά δεν προλάβε. Φινάλε πρώτης περίοδου στον Κολωνό, 21-22. Γράφει ο Φωτεινός Πίνακας. Πολύ ωραίο μάτς μέχρι στιγμής. Θα ελπίσουμε να παραμείνει έτσι. Και τα λέμε σε λιγάκι. Ωπα ρε.
Τι έγινε εδώ. Εντάξει, το έχουμε. Έναρξη δευτερού δεκαλέπτου στο Athens Sports Hall. Πρώτη κατοχή για Raptors με Παπα-Νικολάου, Μπατσουράκη, Παύλο Κορέ και Σάρ για πρώτη φορά. Και με το 14 πρέπει να είναι ο Κάπος. Θα το επιβεβαιώσω στην πρώτη ευκαιρία. Νάτος και ο Κέσαρης που μπαίνει στην εξίσωση γρήγορα γρήγορα. 21-24 τον Αντώνη. Κοτσιλίνης, Καλίβας, Ανδρικόπουλος, Μαρκόπουλος και Καλατζής τα πέντε τσουβάλια. Ως παιχνίδι του Καλατζή, στοχευμένη επίθεση αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Πατσουράκης, ένα γρήγορο transition. Και ο Κορές στημένος για τρεις θα σημαδέψει σωστά. 21-27. Πάρα πολύ καλά τα ποσοστά πίσω από τη γραμμή των 6.75. Για τους Raptors. Μαρκόπουλος έχει μισμάτς και παίρνει φάουλ. Δύο βολές για τον Νίκο. Πρώτο φάουλ σε αυτό το δεκάλεπτο. Χαμένη και η δεύτερη βολή, αλλά το rebound εύκολα επιθετικό. Πολυγορία εκεί, τους Raptors. Ο Ανδρικόπουλος δεν βάζει το δεξί lay-up, ο Παπα-Νικολάου βρίσκει ωραία πάσα και ο Πατσουράκης δένει κάτω τον Καλατζή. Κοτσιλίνης, Ανδρικόπουλος πρόλαβε και έβγαλε και ωραία πάσα μάλιστα. Και όμως οι Raptors βγάζουν την άμυνα με τον Παπα-Νικολάου και τον Κέσαρη. Τώρα ο Πατσουράκης, εμείς τον Κέσαρη, Παπα-Νικολάου, βρήκε το χώρο που ήθελε, αλλά η μπάλα στο σίδερο. Ανδρικόπουλος, Μαρκόπουλος, σπρώχνεται, κερδίζει φάουλ. Ποιος είσαι δύο αυτή τη φορά, 23-27, 8 και 13 ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Κέσαρης. Φάουλ του Καλατζή. Κορές. Φάουλ επιθετικό Κέσαρης πάνω στον Μαρκόπουλο. Τρίτο ομαδικό σχετικά νωρίς. Ο
Ράπτης. Καλατζής. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Ο Τσιλίνης βρήκε χώρο πίσω από το σκρίν, έκανε έρμπολ όμως. Μπάλα ξανά στους Raptors που διατηρούν το προβάδισμα των 4 πόντων. Κεσάρης. Κάπως. Για να κλέψει έξυπνα ο Κοτσιλίνης. Κανένα πρόβλημα. Ο Κάπος σκοράρει. Για το 23-29. Κοτσιλίνης. Ράπτης. Θα πάρει τρίποντο και θα το βάλει ο Αλέξανδρος. 26-29. Πλησιάζουν στο καλάθι οι γηπεδούχοι. Οι κουβάλια έχουν κανονίσει τσίπουρα μετά. Γι' αυτό και μαζεύτηκαν απόψε. Όπως μας είπε ο Ράπτης στις pre-game δηλώσεις, τόσο πολλοί έχουν να μαζευτούν από την πρεμιέρα. Κέσσαρης μετά από προσποίηση. Δεν το βάζει καλή άμυνα του Καλατζή. Το Τσιλίνης τώρα. Για τον Καλύβα. Τρίποντος τον δευτερεύοντα εφενδιασμό. Σιγά μη το χάνει αυτό ο Βάιος. 28-29 γράφει φωτεινός πίνακας. Πρέπει να πατήσω τη γραμμή. Πατσουράκης. Παύλος Κορές. Νέο τρίποντο. Ας το αυτή τη φορά. Ο Ράπτης έχει πάρει καλή θέση και θα πάρει και το rebound. Κοτσιλίνης. Μαρκόπουλος τροφοδοτείται. Έρχεται η βοήθεια από τη Wixai. Μεγάλη άμυνα εκεί από τον Παύλο Κορέ. Και τώρα από μία αλλαγή για κάθε ομάδα, ο Κυριακίδης στη θέση του Καλατζή. Διπλή αλλαγή τελικά στην πλευρά των Raptors. Κοτζακουλάκης και Βαγγέλης Κορές τα δύο νέα πρόσωπα. Καλατζής νιώθει καλά, παίρνει κι άλλο και το βάζει και αυτό. 31-29. Μπροστά ξανά η ομάδα του Κυριακίδη με το κρεσέντο του Καλύβα. Ο Τζακουλάκης. Παπα-Νικολάου. Καθυστέρησαν κάπως οι Raptors. Τώρα ο Τζακουλάκης από την baseline παίρνει το φάουλ. Το δεύτερο ομαδικό για τα Τσουβάλια είναι αυτό. Τρία θυμίζω έχουν οι φιλοξενούμενοι. Κοτσιλίνη στον πάγκο, ο Ανδρικόπουλος επιστρέφει. Κέσσαρης. Ο Τζακουλάκης προσποιήθηκε και έχασε την κατοχή στη συνέχεια. Ο Ανδρικόπουλος κάνει νόημα στον Ράπτη να βάλει πλάτη. Τελειώνει με το αριστερό τη φάση. Κλασική κίνηση Ράπτη, 33-29 και time out από τους Raptors που βλέπουν όχι μόνο το προβάδισμά τους να κάνει φτερά, αλλά τα τσουβάλια να χτίζουν για μια μικρή διαφορά.
Ένα πεντάλεπτο ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Παπα-Νικολάου διστάζει. Φορές ψαχνιδιάδρομο, υπάρχει φάουλ εκεί. Από τον Παπαδέα. Πολύ καιρό έχει να έρθει ο Παπαδέας. Άμα δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Παπαδέας, Ανδρικόπουλος, Κυριακίδης, Ράπτης και Καλύβας στα πέντε τσουβάλια. Παπα-Νικολάου, άτυχος για τρεις. Παπα-Νικολάου, Κοντζακουλάκης, Κέσαρης, Κάπος και Βαγγέλης Κορέας, οι πέντε Raptors. Φάουλ του Κάπου, τέταρτο. Δεκάξι δεύτερα ακόμα στη διάθεση των τσουβαλιών. Έγινε το λάθος. Και σας για τρεις. Δεν το συνηθίζει. Ανδρικόπουλος, προϋποθέσεις εφημβιασμού εδώ. Ανδρικόπουλος ανάμεσα από 2 και 3 θα πάρει το rebound. Και ο Παπαδέας θα βάλει τρίποντο. Όχι. Ο Ράπτης επιμένει. Ράπτης, ναι και αυτό μέσα. 35-29 τον Αλέξανδρο που ως συνήθως δίνει πολύ πολύ ενέργεια στα τσουβάλια. Σε άμυνα και επίθεση. Κάπως για δύο από πλάγια θέση. Ο Κορέσαν ενόχλητος παίρνει το rebound και η μπάλα του κάνει το χατήρι. 35-31. Καλύβας. Άλλο ένα. Άστοχο όμως αυτή τη φορά. Κορές τρέχει, αλλά χάνει εκεί λίγο το control. Κάπως ποδοσφαιρικό ακούγεται αυτό, αλλά αυτό συνέβη. Και τώρα πέμπτο ομαδικό. Κακό φάουλ αυτό. Ευκαιρία για εύκολους πόντους για τον Ράπτη, που συνήθως είναι εύστοχος από τη γραμμή, αλλά κάτσε μην τον ματιάσω κιόλας. Ακόμη 3,5 λεπτά μέχρι την ανάπαυλα. Δόβας επιστρέφει. Αλλά σημαδεύει σίδερο, θα προλάβει και θα βρει και στήριγμα στον Κάπο. Κορές, καλή σταυρωτή, κόψιμο του Δόβα. Τον είδε τελευταία στιγμή, αλλά τι χάνει εκεί ο Μάριος. Ανδρικόπουλος. Έχουν γυρίσει οι Raptors, οργανωμένη θα είναι η επίθεση. Ράπτης. Καλύβας, γυρνά ωραία η μπάλα. Παπαδέας Κυριακίδης από τα 7,5. Νάτος ο πρόεδρος, 40-31. Πρέπει να είναι η πρώτη του προσπάθεια στο μάτς αυτή. Κορές, χτυπά στα πόδια του Ράπτη. Καλή ήταν η προσπάθειά του. Ήταν καλή και η άμυνα του Αλέξανδρου. Τώρα ο Ανδρικόπουλος με κάποιο τρόπο δίνει στον Παπαδέα. Κυριακίδης. Απέναντι, Καλύβας, όχι δεν είναι ο Καλύβας, είναι ο Παπαδέας αυτός που αστοχεί για τρεις. Μάτς ξαφνικά αποκτά γρήγορο ρυθμό. Δόβα στον Κάπο, βιαστική επιλογή και rebound του Ανδρικόπουλου που παίρνει και φάουλ. Απρόσεκτος εκεί ο Κορές, πάμε σε νέες βολές. Δόβας, Βαγγέλης Κορές, Παπα-Νικολάου, πέναλτι στο σίδερο και στα χέρια του Πατσουράκη όμως που παρακολουθεί εκεί την πορεία της μπάλας. Ο Δόβας είχε εύκολη πάση στον Παπα-Νικολάου, αλλά παίρνει την ευθύνη και δικαιώνεται, ενώ η μάνα μου με παίρνει τηλέφωνο. Διάχρηστη πληροφορία της ημέρας.
προχωράμε. 100 δεύτερα ακόμα. Αυτό το πρώτο εμίχρονο είναι 7 αυτή τη στιγμή για τα Τσουβάλια που επιτίθενται με τον Καλατζή να διαβάζει τις επιλογές του, να ρολάρει υπέροχα στη baseline και να παίρνει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Κλάτς, 41-33. Και ξανά κλάτς και διαφορά στους 9 για πρώτη φορά απόψε. Κατσουράκης. Ωραίες. Παπα-Νικολάου ήταν ελεύθερος. Χτυπά στα πόδια του Κυριακίδη. Σωστό φάουλ του Σταύρου. Τέταρτο ομαδικό από το επόμενο. Θα έχουμε βολές. Πιέζει ο Ανδρικόπουλος. Κρατούν την κατοχή οι Raptors. Ο Βαγγέλης από την κορυφή. 42-36 η ανάσα. Σημαντικότατο καλάθι πάνω που τα Τσουβάλια θα είχαν και ευκαιρία να πάρουν διψήφιο προβάδισμα. Καλατζής ξανά στους 9. Βγάζει και τη γλώσσα. 45-36 από τον Δημήτρη. Κορές. Κακό φάουλ τώρα. Βολές. 77 ποιος είναι που μπήκε για πρώτη φορά. Είναι ο Γεωργίου. Γεωργίου, Ανδρικόπουλος, Παπαδέας, Καλατζής και Κυριακίδης. Από τη μία πλευρά. Παπα-Νικολάου, Δόβας, Πατσουράκης και τα αδέρφια Κορέ. Στη πλευρά των μαυροκόκκινων. Στο στόχο η πρώτη. Στο στόχο και η δεύτερη. 45-38. Ανδρικόπουλος. Καλατζής. Βάζει πλάτη τον Δόβα, κλείνει και ο Παπα-Νικολάου. Μένει μόνος το Παπαδέας. Επιθετικό φάουλ. Σαράντα δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Τα Τσουβάλια θα έχουν το προβάδισμα στην ανάπαυλα. Να δούμε πόσο μπορούν να μειώσουν και αν μπορούν να μειώσουν οι Raptors. Παπα-Νικολάου μένει στον αέρα. Δεν το βάζει, αλλά εμπαλαμένει στην κατοχή της ομάδας του. Το βάζει. Έχει συγγύσει εδώ και κάποια ώρα. Επιθετικό φάουλ. Δεν ξέρω αν εδώ όπως οι ρέφεροι διόρθωσαν το προηγούμενο σφύριγμα. Ενδεχομένως. Κλέψιμο τώρα για τους Raptors παραλίγο. Τέλειωσε την αντιφάση κύριε Κορέ. Θα ήταν highlight ξεκάθαρα. Ο Παπα-Νικολάου το σκέφτεται πολύ. Και όταν το σκέφτησε πολύ αστοχής. Ο Δόβας κάνει εύκολο καλάθι, παίρνει το rebound και το φάουλ στα 2,2 δευτερόλεπτα. Δύο βολές για τον Μάριο Δόβα λοιπόν. Έχει την ευκαιρία να μειώσει τους 5. Σαν να λέω 2,2 απομένουν στο ρολόι. Με ορειβασία, αλλά μπαίνει πρώτη, 45-39. Αχ! Δεύτερη. Όχι, ο Καλατζής! Από πάρα πολύ μακριά και σημάδεψε αρκετά καλά. Καιρό έχουμε να δούμε κανένα τέτοιο. Τέλος πάντων. 45-39, συν 6 στο ημίχρονο για την ομάδα του Κυριακίδη. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο. Στρέφουμε στο πόστο μας σιγά σιγά. Πρώτη κατοχή για τα Τσουβάλια. Ελαφρώς πιο αποτελεσματικά στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκαν μέχρι και με 9 πόντους. Και οι δύο ομάδες είχαν τα καλά τους και τα κακά τους διαστήματα. Κοτσιλίνης, Καλύβας, Μαρκόπουλος, Ράπτης και Παπαδέας. Πεντάδα των κηπεδούχων, τα αδέρφια Κορέ στην άλλη πλευρά, ο Πατσουράκης, ο Δόβας και ο Κέσαρης. Παύλος Κορές. Δόβας για τρεις. Καλό είναι. Τέταρτο. 45-42 από τον Μάριο. Κοτσιλίνης. Έβαλε το Σπύρο Μαρκόπουλος, πέρασε από κάτω. Κορές. Καλύβας και Παπαδέας και Ράπτης. Και μισμάτς εκεί. Γυρνά ωραία ο Αλέξανδρος. Καλάθι και φάουλ. 47-42, πρώτο καλάθι και για τα Τσουβάλια πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου του δεύτερου ημιχρόνου. Έμεσο το τρίποντο. 48-42. Κέσαρης. Πατσουράκης. Πατσουράκης περνάει. Αλλά στοχή. Κοτσιλίνης. Εγκαιρό αμυντικό transition. Ωραία high-low πάσα. Ράπτης. Όχι αυτή τη φορά. Ο Δόβας πιέζεται. Θα κλέψει ο Ράπτης. Και θα πετύχει το καλάθι παίρνοντας το αίμα του πίσω. Συνεχίζει τη μεγάλη του εμφάνιση. 50-42. Δόβας. Φορές. Εκεί έχει μισμάτς στην ταχύτητα. Ματσουράκης, 8 δεύτερα ακόμα. Κέσαρης στα υψωμένα χέρια του Παπαδέα. Στοχή. Και σε δεύτερο χρόνο. Και τα βάζει με τον εαυτό του. Κοτσιλίνης. Για δύο ο Θοδωρής. Αστοχό το σουτ. Παύλος Κορές. Φάουλ του Μαρκόπουλου. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Να πούμε ότι ακολουθεί παιχνίδι επίσης για τον πρώτο ομίλο της Evolution. Το τελευταίο για Μυρμιδόνες και Λεοντάριο. Οι Μυρμιδόνες έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία εδώ και καιρό. Το Λεοντάριο συνεχίζει ακάθεκτο, έχει φτάσει στις 16 διαδοχικές νίκες. Θα αντιμετωπίσει του New York Fix στα play-off. Εν τω μεταξύ, οι Raptors τιμωρούν την ασυνεννοησία εκεί στην επαναφορά. Και μειώνουν στους 6. Μαρκόπουλος, βγάζει την άμυνα ο Κέσαρης. Παύλος Κορές είναι μόνος του. Ο Πατσουράκης, η δεωρέα τον Δόβα που περιμένει στημένος για τρεις, αλλά αυτή τη φορά το χάνει. Κοτσιλίνης, Παπαδέας και Κοτσιλίνης ελεύθερος. Το ίδιο και ο Γεωργίου. Χλάτς, 52-44. Κορές. Ωραίο το κόψιμο του Δόβα, ωραία και η πάσα. Ωραίο και το καλάθι και φάουλ. Δύο ακόμα πόντι για τον Μάριο. Ωραίο διάβασμα της φάσης και του Κορέ. 52-46. Και ο Ανδρικόπουλος αντί του Καλύβα. Αστοχή βολή. Επάνω ο Μαρκόπουλος. Θυμίζω το ματσάκι είναι αδιάφορο βαθμολογικά, ουσιαστικά θα μας δείξει ποια ομάδα θα τερματίσει στην πέμπτη θέση. Θυμίζω στον πρώτο γύρο
Οι Raptors πήραν το match με 51-56 και τρίποντο του Κρέτσι 5 δεύτερα πριν τελειώσει το match. Τώρα ο Βαγγέλης Κορές δίνει τη θέση του στον Παπα-Νικολάου. Παπαδέας. Δεν είναι καλή πάσα. Κορές. Πιέζει ο Ανδρικόπουλος. Πατσουράκης. Ξανά στον Κορέ η μπάλα. Οι σταυρωτές και το φάουλ του Ανδρικόπουλου που το παραδέχεται. Τρίτο για τα τσουβάλια. Δύο έχουν φιλοξενούμενοι. Κορές. Δύσκολο σου. Πατσουράκης. Παίρνει κι άλλο επιθετικό rebound. Δεν έγιναν εκεί τα απαραίτητα block-out. Τέταρτο φάουλ. Παπα-Νικολάου στον Δόβα. Πάρ' το από εκεί. Ωραία πάσα. Πατσουράκης. Ναι. Συν Αθηνά και Χυρακίνη 52-49. Τον ήθελε εδώ. Ανδρικόπουλος. Προφοδοτεί τον Μαρκόπουλο. Φάουλ του Δόβα. Λίγο αυστηρό νομίζω. Καλατζής αντί του Παπαδέα, αλλαγή στη θέση 5. Και ανάσες για τον Δόβα στην άλλη πλευρά. Τον αντικαθιστάω κάπως. 14 είναι η επίθεση, παίρνει ο Καλατζής, παίρνει και ο Κοτσιλίνης. Και ο Ράπτης, όχι δεν ο Ράπτης, είναι ο Μαρκόπουλος που αστοχεί στον τρίποντο. Παύλος Κορές. Δύσκολη φάση, το χάνει. Διαφορά μένει στους τρεις. Κοτσιλίνης, Καλατζής. Τρίποντο Δημήτρης. Το βάζει. Μεγάλο σουτ αυτό. 55-49 πάνω που μείωναν οι Raptors. Μαχαιριά. Οι Raptors πρέπει να πάνε κοντά στο καλάθι τώρα. Για να κερδίσουν βολές. Έχουν 4 ομαδικά τα τσουβάλια. Κέσαρης. Αποστάρει εκεί αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Κοτσιλίνης τώρα. Ανδρικόπουλος. Αυτός θα βάλει την μπάλα στο Μαρκόπουλο. Αστοχεί ο Νίκος. Και φλερτάρει με την κυβερνή. Παύλος Κορές. Κέσαρης. Από κοντά με φλότερ. Όχι. 4,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Πάντα μπροστά τα τσουβάλια. Ανδρικόπουλος. Καλατζής. Δεν περνάει πασά, είναι ο Κέσαρης εκεί. Κάπως. Κέσαρης. Αυτός θα το βάλει. 55-41. Time out τα τσουβάλια. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 4 λεπτά ακόμα, 55-51. Ωραία λόμπα ο Κυριακίδης, ο Ράπτης έτοιμο καλάθι στον Καλατζή που λαφεύει. Κέσαρης Νολού, Παπα-Νικολάου.
ο Τζακουλάκης και κάπως. Και νέο rebound ο Πατσουράκης που είναι παντού. Στη μία πλευρά βγάζει την άμυνα απέναντι στον Θηριώδη Καλατζή. Στην άλλη πλευρά παίρνει rebound παρότι πολύ κοντύτερος και σκοράρει. 55-53. Κυριακίδης, όχι αυτή τη φορά. Ένα στα δύο. Έχει χτυπήσει ο Κέσαρης. Αν θέλει του εκεί κάτι έκανε ο Καλατζής. Και νομίζω η όποια παρεξήγηση. Κάτι λέει και ο Ρέφλι Βαδίτης με τον Παπα-Νικολάου. Συνεχίζουμε. Κάπως. Πατσουράκης. Καλή άμυνα ο Καλατζής. Δυναμική αλλαγή. Ανδρικόπουλος έχει επιλογές. Έτοιμο καλάθι. Ράπτης. 57-53. Ωραία δημιουργία από τον Κωνσταντίνο Ανδρικόπουλο. Διψήφιος και αυτός την περασμένη εβδομάδα. 14 πόντους και 5 ασίστ είχε. Ένας από τους 4 παίκτες με διψήφαρτο πόντων. Ήταν και ο Καλύβας, ήταν και ο Κοτσιλίνης. Ήταν και ο Ράπτης ο συνήθως. Πρωτοσκόρερ ο Αλέξανδρος την περασμένη αγωνιστική. Με κοσάρικο. 2-2 βολές, 6-10 δίποντα, 2-2 τρίποντα. Τρομερός. Πήρε μόνο... Α, όχι, δεν είναι rebound. 4 assist είχε. Νόμιζα ότι είχε 4 rebound και μου φάνηκε παράξενο. Βολές Παπα-Νικολάου. Μπαίνει η πρώτη. Ενώ έκανε και την εμφάνιση το παπούτσι μου. Στο πλάνο. Μπαίνει και η δεύτερη. Ξανά στους δύο διαφορά. 57-55. Κυριακίδης. Καλατζής. Ξανά στον Κυριακίδη. Νέα καλή άμυνα. Πατσουράκης, Παπα-Νικολάου. Απέναντι, συναδεύει τον κάπο, αυτός έχει κάνει βήματα όμως. Ανδρικόπουλος αναλαμβάνει την οργάνωση μιας ακόμη επίθεσης. Γεωργίου, Ανδρικόπουλος. Δεν το βάζει. Πατσουράκης. Θα πάει όλο το δρόμο. Θα δώσει τον κάπο. Κακό σουτ. Παπα-Νικολάου. Τζακουλάκης. 7 δεύτερα ακόμα. Ο Κέσαρης θα πάρει την ευθύνη. Παραλίγο. Πάνω ο Καλατζής. 90 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Παραμένει το 57-55. Τρώσε από τα δύο γκάρ. Το ένα γκάρ το μεταξύ είναι ο Ράπτης. Πίσω στάρει για 3. Πάρτο. 60-55. Η αλήθεια είναι ότι ο Ράπτης μπορεί να παίξει από το 2 μέχρι το 5. Και το αποδεικνύει. Κέσαρης με υποψία βημάτων. 60-57. Καλατζής. Πώς παιχνίδι. Γρήγορη επίδεση, όχι αποτελεσματική. Κοτζακουλάκης, Παπα-Νικολάου. Και ελεύθερος ο κάπος. Αλλά δεν το βάζει. Άλλο ένα. Άλλο ένα επιθετικό rebound του Πατσουράκη. Τρίποντο ο Παπα-Νικολάου. Ισοπαλία στους 60 πόντους.
Και πάμε για δραματικό τελευταίο δεκάλεπτο, να δούμε όμως πρώτα την τελευταία φάση του τρίτου. 15 δευτερόλεπτα. Καλό φάουλ είναι αυτό. Ίσως θα μπορούσαν να το δώσουν λίγο πιο μετά. Είναι το τέταρτο. Τώρα θα παίξουν καθαρή άμυνα οι Raptors. Η λογική λέει αυτό τουλάχιστον. Καλατζής, κακό φάουλ. Σαν να μην ήξερε ότι έχουν 4. Ο Κέσαρης. Δύο ελεύθερες βολές ο Καλατζής. 10,8 στο ρολόι. Εκτός αν το έκανε επίτηδες για να έχουν αυτή την τελευταία φάση. Δεν νομίζω όμως. Λάτσο Καλατζής, 61-60. Πάλι και τη δεύτερη λογικά. Πράγματι. Για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν οι Raptors τώρα. Παπα-Νικολάου, κακό φάουλ ο Ράπτης. Η αλήθεια είναι ότι πήγε λίγο απρόσεκτα πάνω του. Στην πραγματικότητα το κερδίζει και ο Παπα-Νικολάου. Και αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί λίγο αυστηρό. Όπως και να έχει βολές για τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος πάντα εκτελεί από λίγο πιο αριστερά. Να θυμίσω ότι είχε αποβεί μοιραίος το μάτς του πρώτου γύρου με τα Bulldogs, χάνοντας δύο βολές σε νεκρό χρόνο τότε. Δικαιώθηκε βέβαια και εξηλαιώθηκε πανηγυρικά στο μάτς του δεύτερου γύρου, όταν έκανε σπαράλια την άμυνα των Bulldogs με το ένα τρίποντο πίσω απ' τ' άλλο. Ανδρικόπουλος στη λήξη. Σχεδόν στη λήξη, δύο δεύτερα πριν τελειώσει το δεκάλεπτο. 64-61. Όμορφη εκτέλεση από τον Κωνσταντίνο Ανδρικόπουλο. Συν 3 λοιπόν για την ομάδα του Κυριακίδη. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τελευταίο δεκάλεπτο των δύο ομάδων στην χειμερινή σεζόν της Evolution. Το μάτς έληξε το Φάληρο. Λοιπόν, για πάμε. Πρώτη επίθεση για τους Raptors. Βαγγέλης Κορές, Πατσουράκης, Κοντζακουλάκης, Παπα-Νικολάου και κάπως small ball. Πατσουράκης ξέφυγε, σκόραρε. Κάνει μεγάλο μάτς. 64-63. Ράπτησε ατομική φάση, η μπάλα τον πουλάει, επιμένει όμως. Και επιμένουν αστοχή σε αυτή την περίπτωση. Καλατζής, βάζει την μπάλα στο παρκέ. Θα περάσει από αριστερά. Τον σταματά νόμιμα ο Παπα-Νικολάου, εφηδιασμός με τον κάπο να αστοχεί. Και τον Κορέ να παίρνει το rebound. Πιέζει όμως ο Κοτσιλίνης και κλέβει. Κοτσιλίνης. Γεωργίου, δεν θα βιαστεί. Καλατζής. Καλατζής πέρασε, αυτή τη φορά θα σερβίρει την μπάλα στο καλάθι. 66-63. Καλατζής, Ράπτης, Κυριακίδης. Γεωργίου και Κοτσιλίνης για τα τσουβάλια. Πατσουράκης. Παπα-Νικολάου, Κορές.
Ωραίες. Καλή άμυνα ο Ράπτης. 6 δεύτερα. Τρίποντο Παπα-Νικολάου. Όχι. 3 δευτερόλεπτα. Τρίποντο τώρα ο Παπα-Νικολάου. Τέλος χρονοεπίθεσης. Μπάλα στα τσουβάλια. Ανδρικό. Όχι, δεν είναι ανδρικό. Βλακίες λέω. Ωραία πάσα όμως εδώ του Κυριακίδη. Θα το χάσει όμως ο Καλατζής από κοντά. Παπα-Νικολάου περνά το κέντρο. Πατσουράκης τρίποντο. Ο Κυριακίδης rebound. Βάλια. Ξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο. Ξακολουθούν να βρίσκονται σε θέση οδηγού. Δεν μπορούν όμως να ξεφύγουν. Κορές. Παπα-Νικολάου. Τώρα στον Κοντζακουλάκη. Και πάλι ο Ράπτης είναι αυτός που αναγκάζει σε λάθος τους Raptors. Και θα εκτελέσει βολές μετά το φάουλ του Παπα-Νικολάου. Είναι το πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Γραμμή ο Ράπτης. Μετά το time out. Τα λεπτά και 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ζευγάρι ελευθερών βολών για τον Αλέξανδρο Ράπτη. Καλύβας, Ανδρικόπουλος, Μαρκόπουλος και Κοτσιλίνης οι υπόλοιποι τέσσερις. Τα αδέρφια Κορέο, Δόβας, ο Παπα-Νικολάου και ο Κέσαρης. Η πατάδα των Raptors 67-63 και τώρα 68. Κορές. Ο Κέσαρη ζητά και παίρνει την μπάλα. Ναι. Κρατά σταθερό. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δόβας. Όχι. Ο Κέσαρης ανανεώνει. Αλλά βρίσκει σίδερο. Καλύβας. Καλύβας και φεύγει. Α! Δύο βολές. Πέρασε ωραία ανάμεσα από δύο. Θα μπορούσε να έχει πάρει και το maximum. Δεύτερο μαδικό για τους μαυροκόκκινους. Ευστοχή η πρώτη. Τα έχουν πάει πολύ καλά στη γραμμή τα τσουβάλια. Πάνω που το είπα, στόχησε ο Βάιος. Παύλος Κορές. Δόβας. Ωραία εκεί ο Μάριος, αλλά το τελείωμα δεν είναι καλό. Οπα, ο Ράπτης γλιστρά. Ο Δόβας ωραία εκεί τον σηκώνει. Ράπτης παλεύει με τον Κορέο, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Και θα βρει και τον Παπα-Νικολάου. Θα τελειώσει τη φάση ο Πέτρος, αλλά δεν το βάζει. Πάρε στα τσουβάλια.
Κρίνει διακοπή τώρα για να σκουπιστεί και το παρκέ εκεί που γλίστρησε ο Ράπτης. Και 23 ακόμα. Δύο τρίποντα χωρίζουν τις δύο ομάδες. 69-63. Κοτσιλίνης, Ράπτης. Και Καλύβας πάει να του ξαναδώσει. Πολύ ωραία εκεί, αλλά έγινε τελικά το λάθος. Καλό φάουλ του Κοτσιλίνη. Γλιτώνει εδώ ένα εύκολο καλάθι Παύλου Κορέ. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρονται τα τσουβάλια. Καλό ήταν το φάουλ. Παπα-Νικολάου. Ο Δόβας θέλει να παίξει πλάτη. Θα βάλει τρίποντο. Τι θα κάνει. Θα το βάλει ο Παπα-Νικολάου. Μπορεί και όχι. Μπήκε, βγήκε η μπαλά. Ανδρικόπουλος. Ο Μαρκόπουλος προστάρει τώρα. Θα πάρει την μπαλά. Μαρκόπουλος. Αμέσως δύο και τρεις παίκτες πάνω του. Βρίσκει τον τρόπο ο Νίκος. Αφήνει όμως κάπως εριστικά εκεί την μπάλα. Νομίζω πως αυτό δεν χρειαζόταν. 71-63. Ενώ είχαμε και τεχνικό προβληματάκι, δεν ξέρω τι χάσαμε τώρα. Ελπίζω όχι πολλά. Κάποιο καλό διεχειρική. Φάουλο Ράπτη, σηκώνει το χέρι. Δεύτερο για τα τσουβάλια, δύο έχουν και οι Raptors. Έχει πάει ψηλά το σκορ. 71-63, ένα πεντάλεπτο πριν τελειώσει το μάτς. Θυμίζω και οι δύο ομάδες νίκησαν την περασμένη αγωνιστική με το ίδιο σκορ, 82-65. Στο πρώτο γύρο το μάτς δεν είχε πάει τόσο ψηλά. 59-56 θυμίζω. Ο Δόβας έβαλε την πρώτη, έβαλε φυσικά και τη δεύτερη. 71-65. Κοτσιλίνης χωρίς πρόβλημα παρά την πίεση. Ανδρικόπουλος. Θέλει να ανέβει για σκρίνο ο Μαρκόπουλος. Ο Μαρκόπουλος μένει, περιμένει την μπάλα, την παίρνει. Δεν το βάζει. Το βάζει με επιλογές, πέρασε η πάσα. Ο Κορές. Και ο Παπαδέας φάουλ. Είναι τα χέρια δύο παίκτες. Εξαιρετικό το κλίμα. Μην το ματιάσω. Αλλά όλα μια χαρά. Νέες βολές λοιπόν. Παύλος Κορές. Αστοχή πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη. Ναι. 71-66. Πάμε σε time out. 4:54. Πριν το φινάλε. Χαρέ. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Παπαδέας, Κοτσιλίνης, Ανδρικόπουλος, Μαρκόπουλος και Καλύβας απ' τη μία. Τα αδέρφια Κορέο, Παπα-Νικολάου και Σαρισκιοδόβας απ' την άλλη. Κοτσιλίνης, σε ρόλο playmaker.
Πήρε το διπλό σκριν. Παπαδέας και Μαρκόπουλος ελεύθερος, πατά τη γραμμή και βρίσκει σίδερο. Ο Δόβας παίρνει το rebound. Κέσσαρης με αυτοπεποίθηση και με ταμπλό από μακριά. Γιατί όχι. Για τρεις μετράει και αυτό. 71-69. Ανδρικόπουλος. Μαρκόπουλος του ξαναδίνει. Κοτσιλίνης, έξτρα πάσα. Καλύβας με αυτοπεποίθηση και αυτός, αλλά άστοχος. Χωρές και ευκαιρία για ισοφάριση ή και προβάδισμα. Δόβας. Πέρασε ο Μάριος. Πήρε και το rebound. Αστόχησε όμως σε δύο χρόνους. Κοτσιλίνης, 3-3. Παπαδέας. Αχ, καλή σκέψη, αλλά ο Παπα-Νικολάου είχε καταλάβει και τι πάει να συμβεί. Βαγγέλης Κορές. Μάριος Δόβας. Στήθηκε έξυπνα ο Ανδρικόπουλος. Ο Παύλος κάνει λάθος. Ο Ανδρικόπουλος κλέβει. 3,5 λεπτά ακόμα. Πάμε για δραματικό φινάλε, όλα αυτό δείχνουν. Μπορεί και σε παράταση. Θα δούμε. Ο Τσιλίνης για δύο είναι. 73-69 με τον Θοδωρή. Δόβας, η απάντηση. Άμεση. Όχι. Κεφάλαιο Κέσσαρη στη διεκδίκηση. Τρίτο και για τους Raptors. Δύο αλλαγές στα τσουβάλια. Μία φιλοξενούμενη, Πατσουράκης αντί του Κέσσαρη. Ράπτης και Καλατζή στα δύο νέα πρόσωπα των τυπικά γηπεδούχων. Ράπτης. Καλατζής παίρνει. Παπαδέας που ξαναδίνει. Καλατζής ενασμέναν. Δεν σημάδεψε καλά. Δόβας. Χωρές. Παπα-Νικολάου. Απέναντι Νοτζέρι. Τσουράκης, Δόβας. Το πάρει ο Μάριος. Όχι. Ένα ακόμη rebound του Ράπτη που είναι δεδομένο ότι έχει πετύχει ήδη WW. Παπαδέας. Κόβει ο Ράπτης. Ω, Παύλος Κορές. Μεγάλη ταπά. Το 12 ακόμα. Καλατζής. Ανδρικόπουλος, πολύ πολύ δύσκολο. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο, μπήκαμε στην Grand Time που λένε. Διαφορά παραμένει στους 4, ο Παπαδέας για τον Κοτσιλίνη θέλει να τελειώσει το match, αστοχή, παίρνει ο Κορές. Για να δούμε, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Δόβας, θέλει να μειώσει τον πόντο, θα το κάνει ο Παπα-Νικολάου, όχι. Παπαδέας, λάθος, παραλίγο. Και φάουλ του Δόβα. Διαθλητικό. Το δώσε. Το δώσε. Δύο βολές και η μπάλα στα τσουβάλια. Κρίσιμη εξέλιξη αυτή. Ήταν όντως αντιαθλητικό. Δύο βολές θα εκτελέσει ο Ανδρικόπουλος μετά το time out. Τέταρτο ομαδικό μάλιστα.
εύστοχος ο Ανδρικόπουλος στην πρώτη. 74-69. Μέσα τη δεύτερη, κρύο αίμα. Η διαφορά στους 6, σημαντική διαφορά εδώ που φτάσαμε. Νομίζω αν σκοράρουν σε αυτή την επίθεση τα τσουβάλια, παίρνουν το μάτς. Αν όχι, θα δούμε. Κοτσιλίνης, Παπαδέας, Καλατζής, επιθετικό φάουλ δείχνει ο ρέφερι. Βλέπει και στο παρκέ ο Παπανικολάου, δεν είδα εκεί τι ακριβώς συνέβη. 1 και 15 ακόμα. Οι Raptors έχουν σφιγμό. Πατσουράκης, Παπανικολάου. Είναι αρκετοί οι διαθέσιμοι σουτέρ τώρα. Παύλος Κορές, ένας από αυτούς. Ψάχνει στήριγμα, έχει σταματήσει την τρίπλα. Ο Παπανικολάου δεν συγκρατεί, ο Ράπτης κλέβει. Κοτσιλίνης, διωμέναν, δεν πρέπει να χαθεί αυτό. Και δεν χάνεται. 77-69, νομίζω πως εδώ τελείωσαν όλα. Παπανικολάου. Κορές στην baseline, βρήκε στήριγμα. Ο Δόβας όμως έχει πατήσει τη sideline. Τίτλοι τέλους. Θα παίξουμε το ρολόι τώρα, τα τσουβάλια δεν έχουν λόγο να βιαστούν. Μισό λεπτό έχει απομείνει. Δεν βλέπω και ιδιαίτερη διάθεση για άμυνα από πλευράς Raptors. Ράπτης, το κερασάκι στην τούρτα δεν έρχεται. Πατσουράκης. Ένα γρήγορο καλάθι θέλουν εδώ. Θα το κάνει τρίποντο ο Κορές ή ο Δόβας. Ο Δόβας. Λεφτά στην τράπεζα. 77-62, λίγο νωρίτερα να είχε μπει αυτό. Ίσως το μάτς να παίρνει φωτιά τώρα. Κλεψίδρα έχει σχεδόν αδειάσει. Κοτσιλίνης. Βγάζει την μπάλα εκτός ο Κορές. Θαύμα κυνηγάνε τώρα οι Raptors. Παπαδέας πατώντας. Τζέρι το rebound. 4-3-2. Μπάζερ, όχι. Τέλος το μάτς. Τέλος στη χειμερινή σεζόν για τις δύο ομάδες. 77-72 επικρατούν τα τσουβάλια. Καλύπτουν και τη διαφορά των τριών πόντων από το μάτς του πρώτου γύρου και έτσι τερματίζουν στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα εκτός play-off. Σε θέση που τους εξασφαλίζει φυσικά την παραμονή τους και του χρόνου στην Evolution League. Ξαναλέω, 77-72 τελικό σκορ από το Athens Sports Hall. Ακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα στους Μυρμιδόνες και το Λεοντάριο. Καλή συνέχεια σε όλους.